τύπου του προπονητή της Ζούρια, Βίκτορ Σκρύπνικ. Πρώτα θα μας πει κάποια σχόλια ο προπονητής και ύστερα θα περάσουμε στις ερωτήσεις. Мы очень рады этой победе, потому что те игры, которые мы играли в Еврокубках, три поражения подряд. Еще раз, мы очень рады этой победе, потому что хороший результат. Мы знали, что АЕКу надо было обязательно выигрывать. Очень тяжелый первый тайм. Мы терпели против мяча играть, искали свои шансы. Мы его добились во втором тайме, забили. И мне кажется, ключевое действие в игре было это красная карточка от наших соперников, после чего они должны были рисковать, что они и делали. И у нас появлялся простор, и мы этим воспользовались. В конце могу сказать, как закономерная наша победа. Но меня не это радует, меня радует то, что мы показали реакцию после той критики, после той скептических отношений по отношению к моим ребятам. Вот это очень важно для нас. И такие победы нам только придадут уверенности на будущее. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για, για το σημερινό αποτέλεσμα μετά από τρεις ήττες στις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Είναι πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για μας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να παίξουμε στο πρώτο ημίχρονο. Εμείς ουσιαστικά υποφέραμε, δεν είχαμε την μπάλα στα πόδια μας, αλλά είχαμε την υπομονή και ψάξαμε τις στικές μας ευκαιρίες και τις βρήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο όταν βάλαμε την γκολ. Αλλά εδώ πρέπει να πω ότι το κομικό σημείο ήταν ουσιαστικά η υποβολή του Σάχοφ. Είμαι πολύ χαρούμενος όχι μόνο για αποτέλεσμα, αλλά και επειδή εμείς δείξαμε την αντίδραση μετά από εκείνα τα ανεπιτυχή αποτελέσματα και μετά από κάποια κριτική που ασκήθηκε και στους παίκτες μας και στην ομάδα. Вопросы есть у вас, скажите, пожалуйста. Αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε. Да, пожалуйста. Во-первых, хочу поздравить вас с прошедшим днем рождения. Да, и вопрос такой. Как вы считаете, это больше везение из-за удаления Шахова или это полная заслуга команды? Ну, это те компоненты, из чего состоит игра. Да? Ты играешь, терпишь, играешь против хорошей команды. Ищешь свои шансы впереди, что мы и добились. При равном количестве игроков мы ввели 1-0, потом случилась эта красная карточка. И потом реакция соперников, им надо рисковать, им надо выигрывать, они играют дома. Ну, мы и прошлые игры не очень плохо играли вперед. Мы играли, неважно, против мяча. Вот это было для нас важно, сыграть на 0. А то, что у нас моменты будут, у нас в любой игре есть моменты. Вот это мы дождали, вытерпели и пропустили как бы это все через себя. И в конце я могу сказать, что как заслуженная наша победа. Λοιπόν, η ερώτηση είναι πρώτα απ' όλα η κοπέλα και χρόνια πολλά για τα περασμένα γενέθλια του προπονητή. Η ερώτηση είναι, η νίκη ήταν θέμα τύχης ή η ομάδα πραγματικά άξιζε αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτά είναι στοιχεία ενός παιχνιδιού, δηλαδή να προσπαθείς να δημιουργήσεις ευκαιρίες, να έχεις την υπομονή όταν παίζεις χωρίς την μπάλα. Όταν εμείς είχαμε 11 παίκτες και ο αντίπαλος είχε 11 παίκτες, εμείς προηγούμασταν 1-0. Μετά έγινε και αποβολή του Σάχοφ και ήταν ένα κομβικό σημείο ουσιαστικά, μετά το οποίο ο αντίπαλος άρχισε να ρισκάρει, φυσικά γιατί ήθελα να βάλω γκολ. Ανοίξανε κάτι χώρους, εμείς εκμεταλλευτήκαμε αυτούς τους ελεύθερους χώρους στο γήπεδο. Σε όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο στο πρωτάθλημα και στη Europa League, εμείς προσπαθούμε να... και στα προηγούμενα παιχνίδια του Europa League ουσιαστικά, εμείς παίξαμε καλά με την μπάλα, αλλά είχαμε προβλήματα και στην άμυνα και είχαμε προβλήματα να παίξουμε χωρίς την μπάλα. Σήμερα εμείς είχαμε την υπομονή, γυρίζουμε αυτή την κατάσταση και βάλαμε 3 γκολ. Есть ли еще вопрос? Да, пожалуйста. Περιμένε ερχόμενος στην Αθήνα ότι η βραδιά θα έχει μια τέτοια κατάληξη για την ομάδα του με μια τέτοια μεγάλη μετά με μια τόσο μεγάλη νίκη. Вы ожидали такой большой победы сегодня в Афинах?
Нет, конечно. Конечно, нет, но еще раз говорю, игра состоит из разных нюансов, которые вот позволяют потом наслаждаться такой победой. Да? Так же самое и АЕК. Я не думаю, что они ожидали, что они нас обыграют 4-1. Каждая команда выходит, у них свои задачи, свои планы на игру. Тогда сработал план АЕКа, сегодня наш. Так что футбол тем и прекрасен, что ты не можешь загадывать до игры. Так бы было неинтересно, и люди бы не ходили на футбол. Так что мы наслаждаемся, но еще раз говорю, у нас уже через 3 дня игра, и все идет дальше, да, мы смотрим вперед. Но такие игры, которые нам вселяют уверенность в будущем. Ε, όχι βέβαια, δεν περίμενα τέτοιο αποτέλεσμα, αλλά είναι λεπτομέρειες, είναι μέρος του παιχνιδιού. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ περίμενε να κερδίσει 4-1 στην Ουκρανία, όπως και εμείς σήμερα. Απλά εκεί στην Ουκρανία δούλεψε το πλάνο της ΑΕΚ και σήμερα δούλεψε το δικό μας πλάνο. Εμείς ξέραμε ότι η ΑΕΚ έπρεπε να νικήσει σήμερα για να έχει τις ελπίδες, αλλά και εμείς βγάλαμε αυτή την αντίδραση. Αλλά αυτή είναι η μορφιά του ποδοσφαίρου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει, τι αποτέλεσμα θα έχει το παιχνίδι. Εμείς έχουμε παιχνίδι στο πρωτάθλημα σε 3 μέρες και θα παίξουμε βέβαια με περισσότερη σιγουριά τώρα. Ναι, γεια σας. Θεωρεί ότι ήταν πιο διαβασμένος σε σχέση με τον αντίπαλο προπονητή και σε σχέση και σε συνάρτηση με το πρώτο μάτς στην Ουκρανία όπου είχε ιτηθεί η ομάδα του. Вы считаете, что вы как тренер лучше прочитали соперника, лучше, чем Харвера, и, может быть, лучше по сравнению с первой игрой в Украине? Ну, были 3 недели, команды, я уже говорил, сыграли первый тайм и проиграли его, но команды знают друг друга. И, конечно, мы исходили из того, понимали, что мы играем на выезде, у нас 0 очей, к нам отнесутся, может быть, с позиции силы. Команде АЕК надо было обязательно выигрывать, с учетом того, что Брага играет против Лестена, да, чтобы вот эти пункты набрать, чтобы был хороший шанс остаться в группе и перезимовать, да, как говорят, на весну. Но еще раз говорю, этот тренер очень прекрасный, я его хорошо знаю, так как и в России он выиграл чемпионство, и сейчас команда хорошо играет. Нельзя говорить так, не лучше. Ну, может быть, в каких-то нюансах сегодня выступили лучше, чем в первой игре, вернее, против АЕКа дома. А так футбол состоит из моментиков. Вот эти моментики нам сегодня сыграли на руку. Где-то они не забили, красная карточка, мы успели забить. И вот из этого состоялась игра, чему мы рады. И мы к ней готовились досконально. Λοιπόν, από εκείνη το παιχνίδι πέρασαν 3 εβδομάδες. Όπως και είπα και χθες, ήταν το πρώτο ημίχρονο, σήμερα ήταν το δεύτερο ημίχρονο. Εμείς το κερδίσαμε. Οι ομάδες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά η μία την άλλη και μετά από το πρώτο παιχνίδι. Ίσως επειδή εμείς χάσαμε και τα πρώτα παιχνίδια, είχαμε 0 βαθμούς, ίσως η ΑΕΚ μας έβλεπε από τη θέση ισχύως κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα, ας πούμε, κακό για τον προπονητή της ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ ωραίος προπονητής, τον ξέρω προσωπικά. Αυτός κέρδισε και το πρωτάθλημα της Ρωσίας. Απλά και δεν έπαιξε άσχημα η ΑΕΚ σήμερα. Γνωρίζοντας, η ΑΕΚ έπρεπε να κερδίσει, γνωρίζοντας ότι παίζει και η Μπράγκα με τη Λέστερ και ήθελε να πάρει βαθμούς ώστε να μείνει στον όμιλο και να περάσει το χειμώνα και μετά να παίξει και την άνοιξη. Όπως λέμε εμείς, ίσως ήμασταν λίγο καλύτεροι σε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού και εντάξει, είχαν και η ΑΕΚ είχε ευκαιρίες, απλά δεν κέρδισε, δεν έβαλε γκολ. Εμείς είχαμε τις δικές μας ευκαιρίες και είχαμε και την τύχη να προηγηθούμε. Μετά έγινε και η αποβολή του Σάχοφ κτλ. Κτλ. Αν έχετε και άλλες ερωτήσεις. Τελευταία ερώτηση. Даст ли эта победа второе дыхание, мотивацию клубу, потому что параллельно прошла игра с Лестером и Брагой, и Лестер, можно сказать, тоже подарил еще одну надежду Заре, так как сыграли в ничью. Спасибо за вопрос. Конечно, когда шансы остаются, ты с оптимизмом смотришь вперед и хочешь эти шансы воспользоваться, но еще раз говорю, ты не можешь планировать то, что футбол предоставляет. Да? Мы должны готовиться,
У нас между этой игрой еще одна игра в внутреннем чемпионате. Конечно, мы хотим этим воспользоваться, но мы будем работать от игры к игре. Сейчас у нас через 3 дня игра, мы туда концентрируемся. А так, конечно, хочется, чтобы на нас тоже обращали внимание и постараемся все сделать для того, чтобы мечта стала глиняной. Η ερώτηση είναι αν αυτή η νίκη θα δώσει κάπως δεύτερη πνοή και το πλέον κινητρό στην ομάδα, δεδομένου και ότι και η Λέστερ σήμερα έβαλε γκολ στα τελευταία λεπτά και παίξανε 3-3. Οπότε κατά κάποιο τρόπο τώρα η Ζόρια έχει τις οπίδες να προκριθεί. Φυσικά είναι πιο ωραία όταν έχεις οπίδες και υπάρχουν ευκαιρίες, ας πούμε, όταν βλέπεις ευκαιρίες και μπορείς να προκριθείς στην επόμενη φάση. Αλλά όπως και είπα πριν, δεν μπορείς να σχεδιάζεις τίποτα στο ποδόσφαιρο. Αυτό το μόνο που μπορείς είναι να προετοιμάζεσαι από παιχνίδι σε παιχνίδι και να συγκεντρώνεσαι πάνω στο επόμενο παιχνίδι. Οπότε εμείς παίζουμε τώρα στο χρονικό πρωτάθλημα και θέλουμε να συγκεντρωθούμε σε αυτό το παιχνίδι. Όμως, φυσικά έχουμε ένα όνειρο και θέλουμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Και έχουμε τώρα τις ελπίδες μας για να γίνει αυτό. Спасибо вам большое. Желаем вам больших успехов.